Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τη στιγμή που ο προβληματισμός στην κοινότητα είναι διάχυτος για την εξέλιξη του κορονοϊού και την υγειονομική βόμβα που απειλεί και την Ελλάδα, τα ζητήματα της οικονομίας παραμένουν σε πρώτο πλάνο και με αυτά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας. Μπορεί ο πληθωρισμός να καταγράφει τάσεις αποκλιμάκωσης, ωστόσο οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Η ανωδική πορεία των τιμών συνεχίζεται στην Ελλάδα με το ράλι να μην έχει σταματημό ακόμη και σε βασικά είδη διατροφής και τη χώρα μας να παραμένει μία από τις πλέον ακριβές της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή που ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα δείχνει οριακά σημάδια αποκλιμάκωσης, οι τιμές στα τρόφιμα όχι μόνο παραμένουν υψηλές, αλλά δείχνουν και περαιτέρω τάση ανόδου. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά μία από τις πλέον ακριβές χώρες όσον αφορά τα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγονός μάλιστα το οποίο πιέζει εξαιρετικά τα νοικοκυριά, δεδομένου ότι οι μισθοί είναι πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα δεν μειώθηκαν ούτε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Εντάξει, έχουν δυσκολέψει πιστεύω τα πράγματα γενικώς, αλλά. Δεν ξέρω, ελπίζουμε. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα το 2021 ήταν κατά 4,8% ακριβότερες από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια χρονιά το κατακεφαλήνα ΕΠ διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 65% του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προτελευταία θέση στον κατάλογο με τελευταία τη Βουλγαρία. Προφανώς οι υψηλότεροι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στην Ελλάδα συμβάλλουν στις υψηλές αναλογικά τιμές. Άλλες αιτίες που καταγράφονται είναι η μεγάλη ποσότητα εισαγόμενων πρώτων υλών, κάτι που αυξάνει το κόστος για τη μεταποιητική βιομηχανία σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος της αγοράς. Η ακρίβεια καλπάζει, ο πληθωρισμός είναι υψηλός, οπωσδήποτε. Παράλληλα, φαίνεται ότι η σχέση των προμηθευτών με τη λιανική, κυρίως με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχει διαμορφωθεί με έναν τρόπο που δεν ευνοεί τον ανταγωνισμό και άρα την πτώση των τιμών. Το γεγονός αυτό έχει επισημανθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, δεν έχει βρεθεί κάποια λύση, η οποία αναφέρει εξής ορόπηση στο τοπίο των τιμών λιανικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ίδια ακριβώς προϊόντα πωλούνται στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε χαμηλότερη έως και 20% τιμή. Θεωρία είναι όλα αυτά. Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ τη συνέχεια και βλέπω και άλλους ανθρώπους. Ναι, μεν έχουν μειωθεί κατά λίγο, αλλά έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, πριν 6 μήνες, ένα προϊόν είχε στη μισή τιμή. Το έχουν αυξήσει στο διπλό ή στο 40-50% πάνω και το έχουν μειώσει σε 20%. Άρα, στην ουσία, πάλι ακριβότερο είναι πριν των 6 μηνών. Ο υψηλός ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνονται τα τρόφιμα στην Ελλάδα είναι επίσης δεδομένος και έχει πολλές φορές συζητηθεί. Με τους συντελεστές να βρίσκονται στο 13% και το 24%, επίπεδα που συγκρίνονται μόνο με αυτά της Σουηδίας και της Δανίας. Αυτή η διαχρονική τάση υψηλής τιμής για τα τρόφιμα διατηρείται και επαυξάνεται στις συνθήκες πληθωρισμού, με την Ελλάδα να παρουσιάζει σημαντική ποσοστή αύξηση τιμές σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης σε βασικά αγαθά. Και ο αντίκτυπος αυτός προφανώς δεν θα μπορούσε παρά να είναι ορατός στις επιχειρήσεις. Οι ανατιμήσεις, ιδίως στις τιμές ενέργειας, προκάλεσαν τρεις σοβαρές και αλληλένδετες επιπτώσεις, ειδικά στα μικρομεσαία καταστήματα, όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, με τίτλο «Κρίση σε ελληνική οικονομία και μικρές επιχειρήσεις», που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η έλλειψη ρευστότητας κυριαρχεί στην αγορά, όπου τα προβλήματα συνεχώς συσσωρεύονται. Λειτουργικό κόστος, προβλήματα ρευστότητας, αύξηση τιμών πώλησης αγαθών και υπηρεσιών είναι οι τρεις σοβαρές και αλληλένδετες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις που επήλθαν από τις συνεχείς ανατιμήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά το κόστος ενέργειας. Αυτό που δείχνουν όλοι οι δείκτες της οικονομίας είναι ότι κινούνται με θετικό πρόστιμο, θα έλεγα. Βεβαίως το πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις είναι ότι είναι αποκλεισμένες ουσιαστικά από πόρους ρευστότητας, η Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ, μιας και πρέπει να υπάρχει και χρηματοδότηση. Και εκεί να τονίσω ότι μόνο 49.500 επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, και σε ένα σύνολο περίπου 830.000 επιχειρήσεων. Η πρώτη επίπτωση ήταν η πιο σημαντική και αφορά στην αύξηση του λειτουργικού κόστους. Με αυξημένο κόστος ενέργειας κατά 76%, πρώτων υλών κατά 46% και για το κόστος καυσίμων περίπου 57%.
Η δεύτερη επίπτωση ήταν ο υψηλός αριθμός επιχειρήσεων που αύξησε τις τιμές πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Από το 6,6% που ήταν το δεύτερο εξάμηνο του 2020, οι επιχειρήσεις αυτές ανήλθαν στο 23,6% το πρώτο εξάμηνο του 2021 για να εκτοξευθούν το πρώτο εξάμηνο του 2022 στο 59,2%. Η τρίτη επίπτωση σχετίζεται τόσο με την αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, όσο και με τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης και αφορά στα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που παρουσιάζουν ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μια κατάσταση που φαίνεται πως έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την έναρξη της πανδημίας, καθώς οι επιχειρήσεις, οι οποίες τον Ιούλιο του 2022 δήλωσαν ότι είχαν μηδενικά ρευστά διαθέσιμα, αντιστοιχούσαν στο 27,8% του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας. Μεγάλο αγκάθι παραμένουν τα λήξη πρόθεσμα χρέη σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. 160.000 επιχειρήσεις έχουν χρέη προς τον έναν τουλάχιστον φορέα ή το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και περίπου 190.000 επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα και λήξη πρόθεσμες υποχρεώσεις σε περισσότερους από ένα οφειλέτες, είτε δημόσιο είτε ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες. Και να έρθουμε στα πολλά ζητήματα στον χώρο της υγείας, τα οποία αναφερθήκαμε και στην αρχή του δελτίου μας, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικές να είναι η επισημάνσας του Αντιπροέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, Παναγιώτη Γιαννόπουλου, σε όσα έχουν αναδειχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα κενά στην περιοχή. Καθώς τα ζητήματα στον χώρο της υγείας συνεχίζουν να προβληματίζουν και τα κενά που εντοπίζονται στην περιοχή της Μεσσηνίας έχουν αναδειχθεί με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, η ανάγκη αναδιαμόρφωσης του υγειονομικού χάρτη στην περιοχή κρίνεται πλέον επιτακτική. Ήρθε το 23 να είναι η αρχή τέλος πάντων της μεταρρύθμισης της υγείας. Ξεκίνησε κάτι τους δύο τελευταίους μήνες η κυβέρνηση που πιστεύω ότι είναι προσθετική κατεύθυνση, αλλά είναι και αυτό περιορισμένο, δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι. Ελπίζουμε αυτή τη χρονιά και την επόμενη πλέον να γίνει μια μεταρρύθμιση στην υγεία που ο τόπος την έχει ανάγκη, γιατί θα σας θυμίσω ότι το ΕΣΥ του αείμνηστου γεννηματά από τη δεκαετία του 80 έχουν περάσει 40 χρόνια και είναι ακριβώς το ίδιο. Ξέρουμε ποια είναι η λύση. Το πρόβλημα είναι ότι για να εφαρμοστεί, θεωρούν αυτοί που θα την εφαρμόσουν ότι πιθανώς να έχει πολιτικό κόστος. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν λυθεί το πρόβλημα της υγείας, δεν θα υπάρχει πολιτικό κόστος για κανένα κόμμα. Θα έχει πολιτικό όφελος αυτός που θα βάλει σοβαρά το χέρι για να λύσει το πρόβλημα της υγείας. Ενώ για τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης της υγείας, απαντά. Τι λοιπόν τα τελευταία πολλά χρόνια, ότι στα δημόσια νοσοκομεία δομές όπως είναι τα ακτινολογικό, όπως είναι τα εργαστήρια, όπως είναι άλλα τμήματα των νοσοκομείων και των μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας. Δεν μιλάω τώρα για τα περιφερικά που πραγματικά η κατάσταση έχει γίνει δραματική σε πολλές πόλεις. Δεν λειτουργούν. Άρα λοιπόν σίγουρα ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεισφέρει και σίγουρα θα πρέπει να συνεισφέρει με τέτοιες συμφωνίες που βέβαια να είναι προς όφελος του πολίτη και προς όφελος της δημόσιας υγείας. Τα προβλήματα που αναδεικνύονται και στην περιοχή της Μεσσηνίας συνδέονται άμεσα με την ελλιπή επάνδρωση των δομών υγείας. Τελευταία 20 χρόνια, το κράτος δηλαδή, το Υπουργείο, θα έπρεπε να έχει επανδρώσει τις δομές σωστά, ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που κέντρα υγείας, όπως συζητάμε στις μέρες μας για τον νομό μας, των φιλιατρών ας πούμε, να έχει μία υπεύθυνη, μία οδοντίατρο και από εκεί και πέρα να μην υπάρχει γιατρός εκεί, να ψάχνουμε να βρούμε γιατρούς σε μια περιοχή που τα φιλιατρά έχουν 7.000 κόσμο, οι Γαργαλιάνοι έχουν 7.000 κόσμο, η Κυπαρσία έχει 7.000 κόσμο και να βρίσκουμε γιατρούς από περιοχές οι οποίες π.χ. τη Μεσσίνη ή το Μελιγαλά, που και σαν δήμοι έχουν μικρότερο πληθυσμό και βέβαια τα κέντρα υγείας είναι φουλ επανδρωμένα, δηλαδή υπάρχουν γιατροί. Αλλά στο τέλος φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι η εφημερία της Μεσσίνης έχει γιατρούς, του Μελιγαλά έχει γιατρούς, που και πληθυσμιακά να το πάρετε και σε χιλιόμετρα να το πάρετε, είναι δίπλα στο κεντρικό νοσοκομείο, που και αυτό είναι μη επανδρωμένο, δηλαδή δύσκολα βγαίνουν οι εφημερίες. Θα σας πω ότι το μήνα Γενάρη τώρα που τρέχει έχουμε σοβαρό πρόβλημα για να επανδρώσουμε τα ΤΕΠ με εφημερίες και να φτάνουμε σε ένα σημείο, μια περιοχή που είναι και 60 χιλιόμετρα μακριά από το κεντρικό νοσοκομείο του νομού, να μην έχει γιατρούς. Να μείνουμε στο χώρο της υγείας για κάτι διαφορετικό ωστόσο, καθώς η ανησυχία εντείνεται όσο μπαίνουμε σε ένα διάστημα που διαφαίνεται πως η πίεση από ιώσεις και φυσικά τον κορονοϊό θα είναι αυξημένη. Πιο ευάλωτα σε αυτήν την κατάσταση είναι τα παιδιά, με τους ειδικούς να συστήνουν ατομική προσοχή και εμβολιασμό.
Το εκρηκτικό κοκτέιλι όσων και η γρήπης φαίνεται ότι έχει βρει πιο αδύναμα τα παιδιά, με τα κρούσματα να έχουν αυξηθεί και τα νοσοκομεία να έχουν γεμίσει. Έχουμε τρεις ιούς αυτή τη στιγμή που θερίζουν και φυσικά να θυμίσω ότι τα παιδιά έχουν μεγάλη ευαισθησία αυτή τη χρονική περίοδο. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά παιδιών στα νοσοκομεία. Η μασκοφορία των τελευταίων ετών έχει αποδυναμώσει λίγο το σύστημα άμυνας του οργανισμού, ο οποίος κανονικά σκανάρει κάθε μέρα τους ιούς που υπάρχουν στην κοινότητα. Αυτό έχει χαθεί λιγουλάκι. Θέλει ο οργανισμός πάλι να επανεκπαιδευτεί για να μπορέσει να μην είναι τόσο ευάλωτος. Αυτό που συνιστούν οι ειδικοί είναι να αερίζουμε τους χώρους στους οποίους βρισκόμαστε, αλλά και στα πρώτα συμπτώματα να συμβουλευόμαστε αμέσως τον γιατρό μας, γιατί οι θεραπείες διαφέρουν ανάλογα από το ποιον ιό έχουμε προσβληθεί. Προληπτικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να έχουμε καλό αερισμό των χώρων, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος νοσεί θα πρέπει να προβαίνει σε διάγνωση. Γιατί υπάρχει διαφορετική θεραπεία για τον κορονοϊό, διαφορετική θεραπεία για τις άλλες ιώσεις και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ουσιαστικά υπό σωστή θεραπευτική αγωγή και εννοείται ότι πάντοτε εμπιστευόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καταρχάς, ειδικά τώρα σε αυτή την εποχή που έχουμε τις ελλείψεις των φαρμάκων, ώστε να μας συνταγογραφήσει φάρμακο το οποίο υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά και να μην βιαζόμαστε να επισκεφτούμε το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι ουσιαστικά το δεύτερο επίπεδο. Αφού μας εξετάσει ο γιατρός μας και μας προτείνει να πάμε σε νοσοκομείο, εάν υπάρχει σχετική ένδειξη, για να αποφορτίσουμε το νοσοκομείο και να μην έχουμε αυτά τα πιεστικά φαινόμενα που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Προφανώς και είναι σημαντικό και να μείνουμε με έναν τρόπο στο θέμα, αφού αύριο χτυπά ξανά το κουδούνι στα σχολεία για την επιστροφή των μαθητών από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Το κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει και με τη διαχείριση της κατάστασης με τις ιώσεις που σαρώνουν το διάστημα αυτό, αλλά και τις απουσίες των μαθητών που νοσούν από γρήπη. Να καταχωρούνται οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται στη γρήπη, χωρίς όμως να προσμετρούνται έως και 5 εργάσιμες ημέρες, προβλέπει νέα εγκύκλειος με την οποία θα ανοίξουν και πάλι τα σχολεία την ερχόμενη Δευτέρα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Όπως καθορίστηκε στην Υπουργική Απόφαση, προκύπτει μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο αναφέρεται στα επιδημιολογικά δεδομένα και στον χρόνο που αυτά εμφανίζονται. Έτσι, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει πως η κορύφωση της γρήπης, της εποχικής γρήπης, αναμένεται νωρίτερα φέτος από άλλες χρονιές και κυμαίνεται σε ψηλά επίπεδα. Γι' αυτό προτείνεται οι μαθητές που εμφανίζουν συμπτώματα να παραμένουν στο σπίτι, με στόχο να περιοριστεί η πιθανή μετάδοση αναπνευστικών ή άλλων νοσημάτων και να προασπιστεί η δημόσια υγεία. Μάλιστα, η απόφαση αυτή έχει και αναδρομική ισχύ για απουσίες που έχουν γίνει λόγω γρήπης και τους δύο τελευταίους μήνες του 2022. Το Υπουργείο Παιδείας, βλέποντας τις υγειονομικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται και το επικίνδυνο κοκτέιλ των εποχικών ιώσεων της γρήπης τύπου Α και τύπου Β, αλλά και του κορονοϊού που υπάρχει ακόμα στην κοινότητα, αποφάσισε να λάβει άμεσα το συγκεκριμένο μέτρο. Αυτή είναι η σύσταση και του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, γιατί θέλουμε να περιορίσουμε την πιθανότητα μετάδοσης και να προσπίσουμε τη δημόσια υγεία. Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Παιδείας, στηριζόμενο στα ιατρικά δεδομένα που το Υπουργείο Υγείας είναι αρμόδιο και υποδεικνύει, και με σεβασμό απέναντι στον κάθε μαθητή και στην κάθε οικογένεια, εξέδωσε αυτή τη συγκεκριμένη εγκύκλιο για μη προσμέτρηση απουσιών από τον Νοέμβριο μέχρι και το Μάρτιο και σε μια διάρκεια 5 ημερών. Η απόφαση της μη προσμέτρησης των απουσιών ισχύει και για τους μαθητές οι οποίοι νοσούν με κορονοϊό. Το μόνο που χρειάζεται ένα παιδί με γρήπη για να κάτσει στο σπίτι του είναι η προσκόμιση βεβαίως γιατρού, όπου θα αναγράφονται και οι μέρες κατά τις οποίες ο μαθητής ήταν άρρωστος. Οι συγκεκριμένες απουσίες θα σβήνονται εντελώς, χωρίς να χαρακτηρίζονται δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Πέρα στη δευτεροβάθμια από τις 114 απουσίες ή στο δημοτικό από το 50+1 ή από τις άλλες περιπτώσεις απουσιών που δεν προσμετρώνται όπως 20 μέρες και παραμονή στο νοσοκομείο, το ξέρουν καλά οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, αυτές οι 5 μέρες είναι εργάσιμες ημέρες, δεν προσμετρώνται εφόσον προσκομιστεί βέβαια βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ακόμη και από ιδιώτη γιατρό. Για να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, πάνω από τα 5 ευρώ το κιλό είναι η τιμή του ελαιολάδου στη Λακωνία, η οποία κρατά ακόμη ψηλά τις τιμές. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις παραθαλάσσιες περιοχές ο Δάκος και το Γλυοσπόριο, με την ανησυχία για τη συνέχεια έκδηλη. Καλά κρατάνε στη Λακωνία οι τιμές του ελαιολάδου, οι οποίες ξεπερνούν τα 5 ευρώ το κιλό. Οι τιμές στο Δήμο Μοντεβασίας και στην Λακωνία δεν έχουν πέσει κάτω από τα 5 ευρώ. Ο Δήμος Μοντεβασίας είναι σταθερά πάνω από τα 5 ευρώ, 5,10, 5,15 έχουν γίνει και πράξεις
στα 5-20. Φυσικά υπάρχει και η ιδιωτική πρωτοβουλία που πληρώνει τις τιμές αυτές χωρίς να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική τιμή της αγοράς. Μέσα από τα συνεταιριστικά σχήματα και τα συλλογικά σχήματα του Δήμου Μονεβασίας και γενικά της Λακωνίας, η τιμή συντηρείται πάνω από τα 5-10. Θεωρώ ότι και το επόμενο διάστημα θα διατηρηθούν οι τιμές αυτές για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα κάτω από τα 3 δέκατα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι λίγα στην αγορά, αν συνεχιστεί το θέμα του ΔΑΠ και του πλειοσπορίου, και δεύτερον, υπάρχει ένας επιπλέον παίχτης στην αγορά, ένας επιπλέον αγοραστής που λέγεται Ισπανία. Δεν την είχαμε την προηγούμενη δεκαετία, δεν την είχαμε την προηγούμενη 15ετία. Την έχουμε φέτος, δεν ξέρουμε αν θα την ξαναέχουμε, και υπάρχει ένας ανταγωνισμός με την Ιταλία που είναι ο παραδοσιακός αγοραστής της Ελλάδας και ειδικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι Ισπανοί βρίσκουν τα λάδια που αναζητούν στη Μεγαλόνησο την Κρήτη, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός και θεωρώ ότι οι τιμές θα κρατηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Την ίδια ώρα η μεγάλη επιλογή για τη συνέχεια είναι ο δάκος και το γλειοσπόριο, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι περιοχές που δεν έχουν τελειώσει ήταν πιο όψιμες από την περιοχή των Αγίων Αποστόλων και είναι παραθαλάσσιες. Όντως και εκεί έχουμε μία έξαρση του δάκου πληθυσμού και αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο. Ήδη μέχρι τα τέλη του έτους, μέχρι 31 Δεκάτου, είχαμε λάδια τα οποία δεν ξεπερνούσαν τα 0,25, τα 0,27 ως δέκατα. Με την αρχή του νέου έτους είδαμε και λάδια τα οποία είναι στα 5 δέκατα και στα 6 δέκατα, νούμερα τα οποία εμείς δεν ήμασταν μαθημένοι. Όσον αφορά για τη ζήτηση του προϊόντος προς το τέλος του μήνα, αναμένεται να υπάρχει εικόνα για τη συνέχεια. Η Ιταλία πλησιάζει στο τέλος της και εκεί θα είναι η ημερομηνία, η κομβική που θα φανεί ποια είναι η διάθεση της αγοράς. Με 31 Δεκάτου ήταν έντονη η ζήτηση που υπήρχε και στη Λακωνία, αλλά από ό,τι γνωρίζω και στην Κρήτη έχουν εκτελεστεί κάποια καλά συμβόλαια όσον αφορά τις ποσότητες. Πάντα υπάρχει ζήτηση και τα καλά λάδια φέτος, όπως φαίνουν τα πράγματα, θα είναι λίγα και μπλά από πλευράς οξύτητας. Θεωρώ ότι όλη η περίοδο, όλη η ελαιοκομική περίοδο μέχρι την ανθοφορία της επόμενης περίοδου θα είναι έντονη και καλή. Εκτός και συντελεστούν κάποιοι εξωγενείς παράγοντες από την Ισπανία που μπορεί να αλλάξουν τις τιμές ή την όλη εικόνα. Όσο αφορά την εικόνα την εσωτερική της Ελλάδας, θεωρώ ότι η ζήτηση θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Να επανέλθουμε στα της οικονομίας τώρα, όπως είδαμε στην αρχή του δελτίου μας, ατέλειωτος φόβος και αγωνία για όσα θα φέρει η επόμενη μέρα. Κυριαρχεί στα παντοπολία αλλά και τα μαγαζάκια της γειτονιάς που βιώνουν την οικονομική και την ενεργειακή κρίση στο μέγιστο βαθμό. Η κατάσταση απελπιστική, με το ισοζύγιο εσόδων και εξόδων να μην ισοσκελίζεται ποτέ, και αν δεν αλλάξει κάτι, όπως ισχυρίζονται οι επαγγελματίες, τότε τα λουκέτα θα είναι μονόδρομος. Λιγότεροι πελάτες, πιο σφιχτές αγορές, αραιές οι επισκέψεις και τα κέρδη των ΑΔΥΡ. Η οικονομική κρίση χτυπάει εκεί που πονά, στον μόχθο του εργαζόμενου, σε ό,τι έχει δημιουργήσει με κόπο, με μεράκι, με στερήσεις, στο μικρό του μαγαζάκι. Μικρά καταστήματα στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης μετρούν εδώ και πολλούς μήνες σημαντικές απώλειες στο τζίρο, με την κατάσταση να δυσκολεύει όλο ένα και περισσότερο. Τα έξοδα δεν βγαίνουν, ακρίβεια, έχουν ακριβήνει πολύ τα προϊόντα. Ας πούμε έχουν ακριβήνει και προς τον καταναλωτή, αλλά η αύξηση αυτή μόνο κέρδος εμάς δεν έχει φέρει, αντιθέτως. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, λένε οι περισσότεροι. Απλά πληρώνουμε τον προμηθευτή μας. Έχει ακριβήνει το προϊόν, το κέρδος έχει μικρύνει. Οι καταστηματάρχες βλέπουν την κίνηση συνεχώς να μειώνεται, αλλά τα έξοδά τους να παραμένουν στα ύψη. Μιλάμε 30-40%. Μέσα σε ένα μήνα αυτό. Σε ένα διάστημα 3 μηνών, 4, και κάθε φορά, κάθε τιμολόγιο έχει και μία αύξηση πάνω. Παρ' όλα αυτά έρχονται, μας στηρίζει ο κόσμος, τον ευχαριστούμε τον κόσμο εννοείται, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση είναι δύσκολη για επαγγελματίες και καταναλωτές, και αν δεν βελτιωθούν τα πράγματα, όπως δηλώνει ο Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος Παντοπόλης, τότε η εικόνα θα χειροτερέψει περισσότερο και το λουκέτο θα πάψει να είναι απλώς μια απειλή.
Ελπίζουμε να μείνει ζωντανό και ο κόσμος να μην το έχει το παντοπολείο μόνο για το Βερεσέ. Γιατί αυτό που λέμε, άμα πάρει φωτιά το σπίτι του γείτονα, στο γείτονα θα πάει να πάρει λάστιχο. Και να μείνουμε με έναν τρόπο στο θέμα, εστιάζοντας τον τουρισμό, που είναι η βαριά μας βιομηχανία. Από ό,τι φαίνεται, τα προβλήματα την ερχόμενη περίοδο δεν θα λείπουν, αφού το ενεργειακό κόστος και η ενέχεια των καταναλωτών μοιάζει να απειλούν πολλές επιχειρήσεις του κλάδου. Με την ευρωπαϊκή οικονομία να οδεύει ολοταχώς προς ύφεση και τον πληθωρισμό να επιμένει, στερώντας από τα νοικοκυριά διαθέσιμο εισόδημα, παράγοντες της αγοράς εκφράζουν σοβαρούς προβληματισμούς για την επόμενη τουριστική περίοδο. Να αντιμετωπίσουμε πλέον τις κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει να κάνει όχι μόνο με την κλιματική αλλαγή που ήταν μέχρι τώρα και τη ζούμε καθημερινά, αλλά για το αυξημένο το ενεργειακό κόστος με όλες τις συνέπειες που είπαμε και ιδιαίτερα την πολιτική αστάθεια που δημιουργεί και διατροφικές κρίσεις, υγειονομικές κρίσεις και όχι μόνο. Πολλές επιχειρήσεις πήραν ανάσα μετά από 2,5 δύσκολα χρόνια και δύο περιόδους που οι μηχανές δούλευαν στο ρελαντί ελαίο κορονοϊού. Το 2023 όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται πως θα είναι μια ακόμη ιδιαίτερη χρονιά και όχι προς το καλύτερο αλλά προς το χειρότερο, αφού οι προκλήσεις για τον τουρισμό διαδέχονται η μία την άλλη. Η καινούργια πρόκληση είναι το ενεργειακό κόστος. Ήδη πριν πόλεμο η αύξηση στα τρόφιμα είχε υπολογιστεί ότι ήταν ένα 23%. Φανταστείτε δε μετά τις συνέπειες της παράπλευρας του πολέμου πόσο αυτό αυξάνεται. Αλλά το ενεργειακό κόστος που επηρεάζει όλους τους τομείς, πολύ περισσότερο και τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος της σεζόν, όπου υπάρχει ανάγκη κλιματισμού. Αναλυτές αναφέρουν ότι πολλές επιχειρήσεις στην αγωνία τους να μην χάσουν πελάτες και να αυξήσουν τα έσοδά τους, αναλογιζόμενες το τι είχε συμβεί το 2020 και το 2021, πούλησαν πολύ φθηνά πακέτα και το κυριότερο τα πούλησαν νωρίς. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αυξήσουν μεν τους τζίρους τους, αλλά να περιοριστεί η κατακεφαλήν δαπάνη σε πολλές περιπτώσεις. Θα έχει πολύ μεγάλη σημασία μετά από τα χρόνια της πανδημίας να μην ρίξουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και βγάλουμε ένα κακό όνομα είτε σαν χώρα αλλά είτε και σαν ξενοδοχειακή μονάδα. Ο γρίφος της νέας σεζόν είναι σίγουρα δύσκολος. Αναλυτές και παράγοντες της αγοράς τονίζουν πως θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη στόχευση και κυρίως ανάλυση των δεδομένων της. Πιθανόν θα χρειαστεί να θυσιαστούν πράγματα για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος που δεν είναι άλλος από το να μείνει ψηλά το brand Ελλάδα. Στην αγορά ακινήτων έρθουμε τώρα, που οι τιμές ακόμη και στο Μανχάταν υποχώρησαν. Για πρώτη φορά από το 2020, ενώ Δανία και Σουηδία βλέπουν την αξία να βαίνει μειούμενη. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα συνεχίζει να έχει διψήφιους ρυθμούς αύξησης, με τους εκπροσώπους του κλάδου να τονίζουν την ανάγκη χάραξης πολιτικής. Η αύξηση του κόστους δανεισμού και η προοπτική επιβράδυνση της οικονομίας φαίνεται ότι επιδρούν αρνητικά στην χρυσή αγορά του real estate, η οποία άνθησε ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας και πλέον οι τιμές των ακινήτων διεθνώς φαίνεται να εισέρχονται σε φάση αποκλιμάκωσης. Αυτό δεν ισχύει ωστόσο για την Ελλάδα, που συνεχίζει να έχει διψήφιους ρυθμούς αύξησης. Οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεγαν την αγορά κατοικίας στα προηγούμενα έτη, βλέπουμε ότι και λόγω της αύξησης των ζητούμενων τιμών πώλησης, που αγγίζουν ακόμα και το 40% στην Αθήνα, το 32% στις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα πλέον να περάσει το κατόφλι του Τραπεζικού Ιδρύματος για να τεθεί δανεισμό. Οι τράπεζες ζητούν μια ευγενή συμμετοχή 25-30%, χρήματα και αποταμιεύσει που είναι μη λογικό κάποιος να μπορέσει να συλλέξει μέσω μνημονίων και μέσω πανδημικής κρίσης. Άρα μαζικά στράφηκαν ο κόσμος στην ενοικίες κατοικίας. Ακόμη και στο Μανχάταν, μία από τις πλέον ανθεκτικές περιοχές του πλανήτη, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν την πρώτη μείωση έπειτα από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης του COVID. Οι τιμές στα διαμερίσματα της δημοφιλούς συνοικίας της Νέας Υόρκης κατέγραψαν κάμψη της τάξεως του 5,5%, με τους ειδικούς να εξηγούν πως η αποκλιμάκωση των τιμών εδράζεται κατά κύριο λόγο στη χαμηλότερη ζήτηση. Στην Ευρώπη η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική, καθώς στις χώρες εκτός του ευρώ παρατηρείται μια εντονότερη καθίζηση των τιμών. Χαρακτηριστική η περίπτωση της Σουηδίας, όπου οι τιμές υπολείπονται κατά 17% σε σχέση με την περασμένη άνοιξη, όταν είχαν εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σε αρνητικό έδαφος βρίσκονται και οι τιμές σε Δανία, Νορβηγία και Φιλανδία. Η δυναμική των ακινήτων στην Ελλάδα παραμένει ισχυρή, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κάτι το οποίο οφείλεται αφενός στη μεγάλη καθίζηση της πολυετούς οικονομικής κρίσης και αφετέρου στην ισχυρή ζήτηση που παρατηρείται στις τουριστικές περιοχές. Σε περιοχές που υπήρχε έντονη δυναμική στον τουριστικό κλάδο,
Είδαμε και την αύξηση των ακινήτων που εγγράφονται στο παρθμό Βραχώνια Σμίτσου, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι των ακινήτων να φύγει την μακροχρόνια συμβατική μίσθωση και να εγγραφεί στις πλατφόρμες Βραχώνια Σμίτσου. Στην Ευρωζώνη προς το παρόν δεν παρατηρείται μια αισθητή υποχώρηση των τιμών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η άνοδος βρίσκεται σε τροχιά επιτάχυνσης. Το αντίθετο. Η αύξηση στις τιμές τελεί σε πορεία επιβράδυνσης, δηλαδή γίνεται ολοένα και ασθενέστερη. Όσο για την περίπτωση της Ελλάδας, απαιτείται, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι του κλάδου των ακινήτων, η χάραξη νέας πολιτικής. Τη δεδομένη χρονική στιγμή τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας μας έχουν ακεφαλοποιηθεί τουλάχιστον 3 φορές, ενώ όταν υπάρχει πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, αντί το τραπεζικό ίδρυμα να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, βλέπουμε να απέχει, αντιθέτως, να μπαίνουν στη λογική να πουλούν τα στεγαστικά δάνεια σε τιμές 5 και 6% στα γνωστά funds. Η χώρα μας έχει καθυστερήσει πραγματικά πάρα πολύ το να υιοθετήσει και να εφαρμόσει πολιτικές με κόστος την άμεση αναχέτηση του κόστου στέγασης. Οποιοδήποτε με τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει μελετήσει και θα εφαρμόσει η κυβέρνηση το πρώτο τρίμηνο του 2023, είναι μέτρα με περιορισμένο αριθμό δικαιούχων, μέτρα που δεν τα αποκρίνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή στην πραγματική ανάγκη του σήμερα αλλά και στις προκλήσεις του αύριο. Να μεταφερθούμε στο Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας της Καλαμάτας, τώρα που φιλοξενείται ένας θησαυρός ανεκτίμητης ιστορικής αξίας με κοιμήλια από το 15ο αιώνα που σχετίζονται με την ελληνική ιστορία. Μια συλλογή που συνεχώς εμπλουτίζεται και φέρει την υπογραφή του συλλέκτη ερευνητή Χριστού Κατσαμπάνη και αναζητά, όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, ένα μόνιμο σπίτι. Γραβούρες, βιβλία, φορεσιές και πολλά άλλα κοιμήλια από τον 15ο αιώνα, κομμάτια μιας τεράστιας συλλογής που συνεχώς εμπλουτίζεται και φέρει την υπογραφή του συλλέκτη ερευνητή Χρήστου Κατσαμπάνη, φιλοξενείται στο Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας της Καλαμάτας. Είναι κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό, αν θέλετε, ακόμα και από ένα κεντρικό μουσείο. Στοιχεία ιστορικά που κανείς ας έρθει να τα δει. Δηλαδή δεν θα τα βρει την ευκαιρία να τα δει χωρίς τζάμι. Που, θα, που τουλάχιστον να γνωρίζει αν είναι αυθεντικό αυτό ή δεν είναι. Εδώ έχουμε στοιχεία εκκλησιαστικής ιστορίας, Αγιοκάλουπο και κάποια βιβλία που έχουν αναφορά την εκκλησιαστική, τη χριστιανική λατρεία. Αλλά και βεβαίως κάτι ξεχωριστό. Εδώ ακόμα και άνθρωποι του κλήρου, όπως ο αρχιεπίσκοπος ο Αρσένιος, το 1545, συγκέντρωσε ό,τι είχε βρει στο Βατικανό, γιατί εκεί υπήρχε, στο Βατικανό και έφτιαξε το βιβλίο με τις αναπομείναντες τραγωδίες του Ευρυπίδη. Από την εποχή που αρμένιζε τις θάλασσες ως ναυτικός, μετέπειτα ως δημοτικός υπάλληλος και σήμερα ως συνταξιούχος, ο Χρήστος Κατσαμπάνης συλλέγει κάθε κομμάτι γυρίζοντας κυριολεκτικά πόρτα-πόρτα. Το 99%, όπως λέει, της έκθεσής του είναι μέσα από σπίτια, ενώ πολλά από τα εκθέματά του κατόρθωσε να τα βρει μέσα από τις περιοδίες του ΔΥΠΕΘΕΚ στις οποίες συμμετείχε. Γιατί τα ευρήματα που υπάρχουν εδώ, θέλω να σας ενημερώσω, και είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, δεν μου φέρει κανένας τίποτα στο σπίτι μου κατά παραγγελία. Η πλειοψηφία είναι σπίτι-σπίτι, εκεί που πήγαινα για να βρω και να πάρω ένα ιστορικό στοιχείο που έχει και να τα αγοράσω. Δηλαδή, όλο το πράγμα που βλέπετε, έχω διαθέσει όλους τους πόρους τους οικονομικούς που είχα και τη ζωή μου όλη. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι μια παραγγελία. Έτσι. Η κόπη μιας ζωής. Στόχος του Χρήστου Κατσαμπάνη είναι η έκθεση κοιμηλίων που έχει συλλέξει με κόπο και θυσίες όλα αυτά τα χρόνια. Είναι να δημιουργηθεί ένα σταθερό μουσείο με τα κοιμήλια της συλλογής του στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους νέους να γνωρίσουν σημαντικά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας και των προγόνων τους. Η έλλειψη, ωστόσο, ενδιαφέροντος από τους αρμόδιους της περιοχής δεν καθιστά κάτι τέτοιο εφικτό. Ήδη έχω δηλώσει εκτό από παλαιότερα ότι αυτό το πράγμα κάπου πρέπει να κουμπίσει. Έτσι. Δεν θέλω εγώ αντελάγματα γι' αυτό, αλλά μέσα από κάποια σοβαρότητα, γιατί είναι τεράστιο το κόστος να μείνει, το οποίο εγώ δεν το αντέχω αυτή τη στιγμή, έτσι. Ούτε θα ζω αιώνια για να μπορώ να κάνω αυτό το οποίο κάνω. Εγώ, όπως ξέρετε, γυρνώ και όπου με καλέσουν πάω και το παρουσιάζω αυτό το πράγμα. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Με την κούρασή μου, με όλα αυτά τα πράγματα. Ο σχεδιασμός ποιος είναι, που θα μείνει εδώ στην ιστορία της. Όχι, δεν νομίζω. Εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον. Και μία πρόταση προς τους ηθήνοντες. Παρακαλώ πολύ, πραγματικά να δοθεί ανάλογη προσοχή και αυτά τα εκθέματα να μην πάνε κάπου αλλού. Πρέπει να εκτεθούν σε ένα χώρο εδώ, όταν είμαστε η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που απελευθερωθήκαμε, όταν είμαστε υπερήφανοι για το 21, όταν είμαστε υπερήφανοι για το
μεγάλο αριθμό των ιερών που έχουμε, πρέπει να υπάρχει ένα μουσείο της ελληνικής ιστορίας και συγκεκριμένα της Επαναστάσεως, ένα μουσείο για την Επανάσταση του 1821. Και δεν υπάρχει καλύτερο υλικό για να μπει μέσα σε αυτό από την έκθεση του, από τα υλικά του κ. Κατσαμπάνη, από αυτό το μουσιακό υλικό που πραγματικά είναι η αξία του, δεν μπορώ να πούμε ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη, είναι τεράστια αξία. Οπότε εγώ αυτό που θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές είναι ότι όλοι μας πρέπει να πιέσουμε ώστε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μουσείο στην Καλαμάτα. Η 36ωρη μονομερίσια κυκλοφορία που κήρυξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έληξε χωρίς την πραγματικότητα να έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες με τους Ουκρανούς σε κάποιες περιοχές να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σε υπόγεια καταφύγια. Στις ΗΠΑ οι αντιδράσεις για τα αυστηρά μέτρα που λαμβάνει για το μεταναστευτικό Biden συνεχίζονται, ενώ στην Κίνα άνοιξαν τα σύνορα παρά το γεγονός ότι η επέλαση του κορονοϊού συνεχίζεται σφυροκοπώντας την ανελέητα. Σχεδόν 3 χρόνια μετά την επιβολή τους, τα αυστηρά μέτρα της Κίνας για όσους ταξιδιώτες εισέρχονται στη χώρα αποτελούν παρελθόν. Το πρωί της Κυριακής, χιλιάδες έφτασαν στη Σανγκάη με τρένα από το Χονγκ Κονγκ, σε μια διαδρομή που παρέμενε εκτός λειτουργίας από την αρχή της πανδημίας. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες γνώριζαν ότι δεν θα υποχρεωθούν σε καραντίνα. Κάποιοι όμως είχαν αγοράσει τα εισιτήρια πολύ καιρό πριν και έτσι η είδηση ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Θα με θεωρούσα πολύ τυχερό αν χρειαζόταν να μείνω σε καραντίνα μόνο 2 μέρες, αλλά τελικά δεν πρέπει να μείνω καθόλου και δεν είχαμε και χαρτιά να συμπληρώσουμε, απλά βγήκαμε όπως παλιά. Η χαλάρωση των μέτρων έρχεται καθώς ξεκινάει η 40ήμερη περίοδος διακοπών για τους Κινέζους, που πριν την πανδημία του κορονοϊού ήταν γνωστή ως η μεγαλύτερη ετήσια μετανάστευση ανθρώπων στον κόσμο. Όμως η χώρα γνωρίζει μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί χωρίς την πολιτική μηδενικού COVID. Οι χώρες της Ευρώπης ανακοινώνουν περιοριστικά μέτρα για τους ταξιδιώτες από την Κίνα, όπως τα υποχρεωτικά τεστ και η χρήση μάσκας. Και ορισμένες συνιστούν στους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Κίνα. Δεκάδες μετανάστες και μέλη ακτιβιστικών οργανώσεων διαδήλωσαν στη συνοριακή πόλη του El Paso στο Τέξας, με αφορμή την πρώτη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν στην περιοχή. Έπειτα από συνάντηση του ισχυρού άνδρα των Δημοκρατικών με τοπικούς αξιωματούχους, η Αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα που αφορούν την παράτυπη μετανάστευση. Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, αλλά και των μεταναστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εδώ και μήνες και υπό αντίξωες συνθήκες σε δομές φιλοξενίας. Ουκρανοί και Ρώσοι γιόρτασαν εν μέσω του πολέμου τα Χριστούγεννα. Παρά την μονομερή κυκλοφορία που κήρυξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν σε διάφορα μέτωπα σύμφωνα με την Ουκρανική Προεδρία. Στο επίκεντρο του Ρωσικού στρατού βρέθηκαν περιοχές γύρω από το Χάρκοβο, καθώς και η μικρή βιομηχανική πόλη Μπαχμούτ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει ότι η Ρωσία δεν τήρησε την κατάβαση του πυρός και την κατηγόρησε για ψεύτικες λέξεις. Αν διώξουμε τους Ρώσους εισβολής από την Ουκρανική γη και γκρεμίσουμε κάθε ευκαιρία της Ρωσίας να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο τότε θα έχουμε την αποκατάσταση της ηρεμίας, της ασφάλειας και της ειρήνης. Γι' αυτό εργαζόμαστε. Σε αυτό ακριβώς στοχεύει η βοήθεια των εταιρών μας και ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος. Στην Ουκρανική επαρχία Τσάσιβ Γιάρ, δεκάδες πιστοί αντί να προσέλθουν στις εκκλησίες, έσπευσαν προς τα καταφύγια αφού οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν την περιοχή. Η Καλαμάτα θα τα δείτε βέβαια με λεπτομέρειες σε λίγο στην αθλητική μας εκπομπή. Επικράτησε με 3-0 του Ραγού Παορούφ και κατόρθωσε να αναρριχθεί στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Νίκος Αναστόπουλος αναφέρθηκε στους αστάθμητους παράγοντες που έχουν κρατήσει την ομάδα πίσω βαθμολογικά, αναγνωρίζοντας πως η συγκομιδή ως τώρα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Ακόμη, ενώ υπολείπονται 5 παιχνίδια για να τελειώσει ο γύρος, θέλουμε και απαιτούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος πάντα θέλει να κερδίζει. Από την άλλη και εμείς, επειδή δεν είμαστε ανέστητοι, ξέρουμε και βλέπουμε, και βλέπετε μάλλον, ότι η συγκομιδή των βαθμών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να έχουμε. Αλλά σε αυτό το κομμάτι έχει βάλει και το χεράκι του
το κεράκι του, αστάθμητοι παράγοντες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ, δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια πράγματα. Και επιτρέψτε μου να μην θεωρηθεί εγωιστικό αυτό, ότι τον πρωταθλησμό τον ξέρω καλύτερα από τον καθέναν. Τον πρωταθλησμό λοιπόν δεν στο δίνουν οι καλές εμφανίσεις, στο δίνουν μόνο οι νίκες. Αν κερδίζεις, έχεις το στόχο. Τώρα, αν μπορούμε είναι και να πέσουμε. Είναι οξύμορο όμως αυτό που λέτε, καθορισμούν έτσι. Είναι οξύμορο. Αν δεν παίζεις καλά, πώς θα κερδίσεις. Πώς θα κερδίσεις, γιατί εσείς πιστεύετε. Ναι, για πείτε μου, συγγνώμη, σας διέκοσα. Μιλάτε για εύνοια η οποία απορρέει από το διαιτητικό τρίο. Δεν το λέω, τα ξέρετε. Αυτά τα ξέρετε. Στο ποδόσφαιρο έχετε συναντήσεις πάντα να κερδίζει ο καλύτερος. Σε ένα παιχνίδι. Τότε τι όξι, γιατί είναι οξύμορο. Όχι, λέω, δεν είναι οξύμορο. Είναι όμως οξύμορο και η αλγίνη. Ωραία, εντάξει. Σωστά, εντάξει. Αυτό είναι. Ορίστε. Η αλγίνη, εντύπωση του κόσμου, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με την απώλεια βαθμών. Αυτό το μείον 10 είναι που προκαλεί τον κόσμο να λέει κάποιο. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτά. Εσείς τι να απαντήσω, σε ποιο πράγμα να απαντήσω. Στον κόσμο, έτσι, αυτή την αποδοκιμασία, στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς νωρίτερα. Ναι, λέω ότι ο κόσμος θέλει πάντα να κερδίζει. Πάει, αυτό είναι αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, η συγκομιδή των βαθμών δεν είναι αυτή που έπρεπε να έχουμε. Σε αυτό όμως έχουν συντελέσει και άλλοι παράγοντες. Πρέπει να αλλάξει το, βλέπετε. Ορίστε. Ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ότι η ομάδα δεν τραβάει. Ναι, δεν καθαρίζει κάποιο χνί, δεν ξέρω τι. Τι να. Δεν καταλαβαίνω. Χθε ο προπονητής κάτι αλλάξει. Χρειάζεται ομάδα αλλαγή, είναι εντάξει. Τι είναι, ποιες απόψεις. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο και από εκεί πέρα. Ο πρόεδρος είναι πάντα έτοιμος. Το οτιδήποτε διορθωτικές κινήσεις να γίνουν, να γίνουν. Εφόσον. Σκεφτήκατε να φύγετε κάποια στιγμή. Γιατί να φύγω. Για ποιο λόγο. Είστε ευχαριστημένοι. Για ποιο λόγο να φύγω. Μήπως κάτι αλλάξει την ομάδα. Τι να λέτε. Και εσείς τι είστε. Τι θα μου πείτε. Είμαστε στην 8η αγωνιστική. Όσον αφορά για την ενίσχυση που είπατε. Σ' άλλωστε είμαστε πάρα πολύ καλό και δυνατό. Και δυνατό. Πολύ καλό και δυνατό. Από εκεί και πέρα. Πάντα μια ομάδα η οποία στοχεύει την κορυφή. Εάν υπάρξει κάτι στην αγορά. Ο πρόεδρος δεν είναι αντίθετος. Θα μιλήσουμε γιατί πάντα. Παίρνουμε την έγκριση του Πρόεδρου στο τι ζητάμε. Έτσι, μπράβο. Και αυτός αποφασίζει. Ασφαλώς. Αυτός αποφασίζει. Όχι η κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη, αν την ακολουθήσεις, θα κάνεις λάθος. Η Καλαμάτα είναι πιο ποιοτική ομάδα από εμάς. Αυτό είναι αμφισβήτητα. Είναι μεγάλη ομάδα. Έχει ποιοτικούς παίκτες. Θεωρώ ότι η θέση την αδική πρέπει να είναι στα πιο ψηλά πατώματα. Και δυστυχώς είναι σε μια κατηγορία που δεν είναι η θέση της εκεί. Πρέπει να είναι στην Α' Εθνική με την ιστορία που έχει. Όσον αφορά για το παιχνίδι, εμείς μπήκαμε με ένας προπονητής που δεν κλείνουμε πίσω. Παρότι δεν έχουμε και το πιο ποιοτικό υλικό, γιατί αυτή η ομάδα χτίστηκε άρον-άρον επειδή αποφασίστηκε τελευταία στιγμή να συμμετέχει στην Β' Εθνική. Θέλει οπωσδήποτε ενισχύσεις, θέλει 7-8 προσθήκες βασικών παιχτών για να μπορέσει να διεκδικήσει την παραμονή της. Εγώ είμαι μαχητής. Η διοίκηση υποσχέθηκε ότι θα πάρουμε παίχτες για να παλέψουμε ως το τέλος. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το έργο μας. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις. Όσα μοιράζεσαι. Όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας, καθώς ακολουθεί ζωντανή εκπομπή Κυριακή στα Σπορ με τις ΣΥΣΥ 30 και όλες τις αθλητικές ειδήσεις και εξελίξεις του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.